Θα πάμε στον Νίκο τον Παπανικολάου να ανοίξουμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο. Μάλλον, Νίκο, έχει έρθει στο προσκήνιο το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο. Έχει έρθει το τελευταίο πεντάμινο, το τελευταίο εξάμινο, αλλά ωστόσο είναι μια κατάσταση η οποία σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς έπεται η Ελλάδα για μια ακόμα φορά. Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο στο να μιλάμε για τα αυτονόητα, ένα τίτλο. Ακριβώς, μου έδωσε ένα τίτλο και η αλήθεια είναι πως έπεσε στο μάτι μου με τη μία. Αναφέρεις συνεπιμέλεια ανηλίκων όταν το αυτονόητο γίνεται αντικείμενο διαβούλευσης. Ναι, ξέρεις, μιλάμε για μια κοινωνία καταρχήν, για την ελληνική κοινωνία, η οποία είναι έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πάνω από το 70%, συγκεκριμένα το 72% των Ελλήνων, στην οποία συμμετείχαν και πολλές Ελληνίδες, είπαν ότι η συνεπιμέλεια πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει μια πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, σε ποσοστό 80% θεωρούσαν οι Έλληνες, ότι και οι Ελληνίδες επίσης, ότι επίσης οι πατεράδες είναι έτοιμοι να μπορούν να φροντίσουν το παιδί τους με την ίδια ζέση με την οποία το φρόντιζαν οι μητέρες. Βεβαίως, αυτό ήταν μια άγνωστη κατάσταση στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, το 2017 είχαμε 19.000 περίπου διαζύγια στην Ελλάδα, 16.000 ανήλικα τέκνατα, τα οποία σε ένα ποσοστό 98% εδόθηκαν σε έναν από τους δύο γονείς, κυρίως στη μητέρα. Στην επιμέλεια δηλαδή υπήρχε μόνο στο 2%. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι, όπως είπα, η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει βγάλει οδηγίες σε σχέση με τη συνεπιμέλεια και μπορούμε να τις αναφέρουμε αυτές τις οδηγίες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό το να ακολουθήσουμε για μια ακόμα φορά το αυτονόητο. Την παρουσίασή μας. Ακριβώς. Να δούμε κάποιες κάρτες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις οποίες βέβαια θα σχολιάσουμε. Ακριβώς. Πρωτού μιλήσουμε όμως, ξέρεις, για τα ωφέλη της συνεπιμέλειας ανά ηλικίας, μπορούμε να μιλήσουμε σχετικά με το τι είναι συνεπιμέλεια. Ακριβώς. Να δώσουμε λίγο τον ορισμό. Συνεπιμέλεια ακριβώς είναι η κοινή ανατροφή την οποία μπορούν να έχουν και οι δύο γονείς από εκεί και πέρα, η επιμέλεια ίσου χρόνου, δηλαδή να έχουν ίσο χρόνο μεταξύ τους οι δύο γονείς από εκεί και πέρα. Και το Συμβούλιο, όπως είπα, της Ευρώπης προκύπτει και δίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κοινές γονικές ευθύνες, εναλλασσόμενη κατοικία, δηλαδή ίδιο χρόνο τόσο στο σπίτι του πατέρα όσο και στο σπίτι της μητέρας. Φιλική, ακριβώς, μια δικαιοσύνη που θα πρέπει να υπάρχει, όπως επίσης και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Ας σημειωθεί ότι οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, υπήρχε ένα σχέδιο νόμου το 1997, μακρινό πλέον 1997 στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν γενικότερα στο δικαστικό τομέα. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και το 2016 δια νόμου κόπηκε αυτό. Δηλαδή, δια νόμου πλέον δεν έχουμε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στο δικαστικό τομέα το 2016. Είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα αυτή η κατάσταση, έτσι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μιλάμε για μία έρευνα, η οποία έρευνα συγκεντρώνει, είναι η λεγόμενη μεταανάλυση, έγινε, συγκεντρώνει 27 έρευνες και με βάση αυτή την έρευνα φάνηκαν τα ωφέλη της συνεπιμέλειας ανά ηλικίες. Πάμε στα βρέφη, στις πολύ μικρές ηλικίες. Όπου εκεί πέρα παρουσιάζουν καλύτερη ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία τα βρέφη. Δηλαδή, είναι πιο καλά, γενικότερα όταν τα αναλαμβάνουν και οι δύο γονείς, ο πατέρας, πιο χαρούμενα ακριβώς. Προσαρμόζονται ευκολότερα, έχουν τη λεγόμενη ψυχική ανθεκτικότητα, κάτι ζητούμενο όπως αυτή την περίοδο, την οποία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες, η επόμενη κάρτα, όπου για τα παιδιά λοιπόν είναι πιο ικανοποιημένα από τη ζωή τους γενικότερα, παρουσιάζονται πιο χαρούμενα όπως είπες προηγουμένως. Μεγάλο το όφελος, πρόσεξε, κυρίως στις ηλικίες 4 έως 6 ετών, δηλαδή στις ηλικίες στις οποίες τα παιδιά έχουν αρχίσει να κοινωνικοποιούνται και άρα λοιπόν έχουν με κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να πλησιάζουν τους γονείς τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά, όσο επίσης και τους συγγενείς των γονέων τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι συγγενείς της μιας πλευράς συνήθως ήταν και ηρυγμένοι εντός εισαγωγικών της υπόθεσης. Σχετίζονται καλύτερα με τον πατέρα. Αυτό είναι κάτι προφανές, δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπως λέγαμε προηγουμένως, η αποκλειστική επιμέλεια συνήθως δεν αφορούσε τον πατέρα, αλλά αφορούσε την μητέρα. Πάμε συνέχεια στην επόμενη κάρτα. Είναι πιο κοινωνικά, βεβαίως, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αντικσότητες, τις παρενοχλήσεις, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για τις οποίες γίνεται πάρα πολύ λόγος τελευταία και όχι μόνο, ψυχολογικού τύπου βία την οποία μπορεί να έχουν, την αντιμετωπίζουν καλύτερα. Δεδομένου ότι έχουν και τους δύο γονείς καλύτερα συστρατευμένους σε αυτήν την κατάσταση, σχετίζονται καλύτερα και με τους δύο γονείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο, βεβαίως. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε για τους εφήβους. Τους αρέσουν λοιπόν και τα δύο σπίτια. Τους αρέσουν να έχουν δύο σπίτια. Φαίνεται δηλαδή ότι στην εφηβεία, μια περίεργη ηλικία, τελικά έχουν τη δυνατότητα να φεύγουν από το ένα σπίτι, να πηγαίνουν στο άλλο σπίτι, πάντα με κανόνες και όρια που πρέπει να γίνεται αυτό, όπως λέγαμε, και πρέπει να ισχύουν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια έξοδος διαφυγής, κάτι το οποίο το αναζητά πολλές φορές ο έφηβος. Έχουν καλύτερη αυτοεκτίμηση. Πάρα πολύ βασικό. Και φυσικά σχετίζονται καλύτερα με τον πατέρα. Κάτι το οποίο επίσης βοηθάει πάρα πολύ, κυρίως τα αγόρια.
Σαφέστατα, από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε σε σχέση με τον ψυχολογικό τομέα, τα ωφέλη τα οποία μπορεί να έχουν, την ψυχική υγεία δηλαδή, τα ωφέλη που έχουν, φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Και όχι μόνο τα παιδιά, και σαν ενήλικες αυτοί αργότερα έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, χαμηλότερη επιθετικότητα, δηλαδή επίσης και το bullying το οποίο μπορεί να εμφανίζουν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πιθανά έχουν δεχθεί μικρότερη επιθετικότητα στη ζωή τους ή έχουν γίνει μάρτυρες μικρότερης επιθετικότητας. Η συνεπιμέλεια συνήθως δεν σημαίνει και επιθετικότητα ή αιώνιες αντεκδικήσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν μεταξύ δύο πρώην συζύγων. Λιγότερα προβλήματα με εθισμούς και καλύτερη γονική ανάπτυξη και καλύτερη σχολική επίδοση. Δηλαδή παρουσιάζονται καλύτερα στο σχολείο, έχουν καλύτερη επίδοση στο σχολείο τελικά. Μάλιστα. Μιλάμε για πολλαπλά λοιπόν τα ωφέλη. Όπως έλεγα προηγουμένως, μια πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση που έγινε με βάση 27 έρευνες από εκεί και πέρα βεβαίως. Ξέρεις, υπήρχε μια αλήθεια μέχρι τώρα, μια κατάσταση στην οποία πιστεύαμε ότι είναι αλήθεια και λέγαμε μήπως τελικά η μητέρα είναι περισσότερο απαραίτητη για την ανάπτυξη των παιδιών. Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έχει βγάλει μάλιστα μια κάρτα και μίλησε από εκεί και πέρα σε σχέση με τη βιοκοινωνική ανωτερότητα της μητέρας, γιατί υπήρχε ένας τέτοιος όρος, ότι υπήρχε βιοκοινωνική ανωτερότητα της μητέρας, δηλαδή ότι η μητέρα ήταν καλύτερη, ούτως ώστε να μπορεί να αναθρέψει το παιδί. Ένας όρος αόριστος και επιστημονικά γενικότερα σαφής και ατεκμηρίωτος, δεν τεκμηριώνεται δηλαδή. Και επίσης φαίνεται ότι ο αποκλεισμός του ενός ουσιαστικά δημιουργεί ένα ρήγμα όχι μόνο μεταξύ των δύο αυτών πρώην συντρόφων, πρώην συζύγων, αλλά από εκεί και πέρα δημιουργεί ένα ρήγμα και φτωχοποιεί γενικότερα το παιδί σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή το παιδί παίρνει λιγότερα ερεθίσματα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, σε όλες τις ηλικίες, είτε σαν έφηβος, είτε σαν παιδί, είτε ακόμα και σαν βρέφος. Μάλιστα. Στο υποσυνείδητό μας, θα σε ρωτήσω εγώ, δεν είχε διαμορφωθεί η άποψη διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες ότι η μητέρα είναι πιο έτοιμη να μεγαλώσει ένα παιδί, έναν έφηβο μέχρι τα 18 του? Ναι, και ακριβώς. Σε ρωτώ, είναι πλέον έτοιμη η σύγχρονη μητέρα και ο σύγχρονος πατέρας να μπουν σε ένα νέο καθεστώς και στο υποσυνείδητο? Σε οδηγεί σε άλλους δρόμους. Πολύ ωραία παρατήρηση. Πραγματικά νομίζω ότι το υποσυνείδητο σε οδηγεί σε άλλους δρόμους, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να οριμάσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρεις, και εμείς, οι λεγόμενοι παρικούντες στον κλάδο της ψυχολογίας, τέλος πάντων, έχουμε αναθεωρήσει πολλές καταστάσεις. Να περιμένουμε αστοχίες στο πρώτο διάστημα. Να περιμένουμε αστοχίες στο πρώτο διάστημα. Πραγματικά, τους νόμους τους κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι τις καινούργιες καταστάσεις πρέπει σιγά-σιγά οι ίδιοι οι σύζυγοι να μπορέσουν, οι πρώην σύζυγοι να μπορέσουν να τις διαχειριστούν καλά και σωστά. Έστω κι αν, όπως έχει φανεί, ξέρεις, με βάση τη συνεπιμέλεια έχουμε λιγότερες εντάσεις. Και έχουμε λιγότερες εντάσεις γιατί? Γιατί πολύ απλά τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω κάτι παραπάνω από τον ή από την πρώην σύζυγο. Δεν έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω κάτι παραπάνω από τον ή από την πρώην σύζυγο, όπως αντίστοιχα υπήρχε στην κατάσταση μέχρι τώρα. Το ποσοστό αυτό ενός ζευγαριού που διατηρεί καλές σχέσεις μετά το διαζύγιο δύο συζύγων, ποιο είναι? Πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Πώς θα τα βρουν? Γεννά το εξερώτημα. Πώς θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα μπουν να δείξουν οριμότητα, πρέπει να δείξουν οριμότητα σε αυτό το νέο νομικό καθεστώς. Όχι, αλλά ξέρεις, ότι το 50-50 ναι, είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το 20-80, σε σχέση με το 10-90, το οποίο 20 μπορεί να γίνει και 21 και 22 και 23, ενώ το 50-50 είναι ξεκάθαρο από εκεί πέρα. Ο χρόνος, για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο. Ο χρόνος τον οποίο πρέπει να περνάει το παιδί και με τον ένα και με τον άλλο γονέα είναι ξεκάθαρος και μισός. Ενώ από εκεί και πέρα σκέψου καταστάσεις, πραγματικότητες δηλαδή, τις οποίες τη ζουν τα πρώην, τα ζευγάρια τα οποία ήταν πρώην. Άνω τελεία. Ναι. Επίσημα 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν. Να συνεχίσουμε και θα επιστρέψουμε στην Αμερική. Να συνεχίσουμε την παρουσίασή μας. Και όλοι ελπίζουμε, νομίζω, σε μια καλύτερη διακυβέρνηση. Να το έλεγα λίγο πολύ πιο απλά, ίσως και λαϊκά, σε μια πιο ισορροπημένη διακυβέρνηση. Εσύ πιστεύεις ότι η πολιτική των ΗΠΑ διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόσωπο που βρίσκεται στην Προεδρία? Νομίζω όμως ότι το πρόσωπο που βρίσκεται στην Προεδρία με κάποιο τρόπο αλλάζει ως ένα σημείο την πολιτική. Σίγουρα δεν διαμορφώνεται. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά τις τελευταίες καταστάσεις τις οποίες έχουμε ζήσει και τις βλέπουμε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη για όλους μας, έτσι. Μάλιστα. Νίκο, ας συνεχίσουμε λοιπόν, μετά το σχόλιο. Για ένα επιτυχημένο διαζύγιο, συνεπιμέλεια. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πρώτος κανόνας, ο οποίος υπάρχει. Μιλήστε θετικά για τον ή για την πρώην. Μια κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν τη βλέπουμε καθόλου συχνά. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα δικά μας συναισθήματα για τον εαυτό μας και όχι να τα μεταφέρουμε στο ίδιο το παιδί. Μιλήστε ιδιωτικά μεταξύ σας για θέματα ανατροφής. Νομίζω ότι αυτό ίσως πολλά ζευγάρια το κατορθώνουν μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Λίγα δεν το κατορθώνουν από εκεί και πέρα.
δημιουργήστε και ακολουθήστε ένα πρόγραμμα συνεπιμέλειας. Το πρόγραμμα συνεπιμέλειας, δηλαδή να ορίσουμε, να προγραμματίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε και να οριοθετήσουμε αυτό το οποίο θα κάνει ο ένας και θα κάνει ο άλλος. Το επόμενο, σεβαστείτε τις συμφωνίες. Πολλές φορές οι συμφωνίες δεν γίνονται σεβαστές, έστω και αν, όπως έλεγα προηγουμένως, με τη συνεπιμέλεια είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν σεβαστές συμφωνίες, γιατί το 50-50 δεν μπορεί να γίνει εύκολα 51-49. Μην αντιδράτε εν θερμό, δώστε χρόνο στον εαυτό σας, ώστε να προετοιμαστεί σε μια καλύτερη αντίδραση. Μην κρύβετε τις ανησυχίες για τα παιδιά από τον ή την πρώην. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο ανησυχώ για το παιδί μου για κάτι. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να το επικοινωνήσω, ώστε να βρούμε μια καλή λύση για το καλό πρωτίστως του παιδιού και ίσως ημών των ιδίων ως γονείς πλέον, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι την ταυτότητα του γονέα ποτέ δεν τη χάνουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ.